πραγματικά αποφάσισα να έρθω γιατί πιστεύω ότι θα πω λίγο πίσω το 2014 όταν ξεκινήσαμε. Είχαμε τίτλους, ώρα ευθύνης, ίσως προς ίσω, τοπικές γενικές συνελεύσεις. Δυστυχώς αυτά μείναν μόνο στα λόγια. Στην πορεία πιστεύω αυτός που ασχολείται με τα κοινά πρέπει να έχει μέσα του την εργατικότητα, τη συμπεριφορά, την οικονομία και να αφήνει πίσω το εγώ και να πάμε στο εμείς. Δυστυχώς ξεκινήσαμε... Ο υπηρετισμός είναι για τον Δήμαρχο τώρα αυτό που λέτε, κάνω λάθος? Όχι, θα μιλήσω γενικά, δεν φταίει μόνο ο Δήμαρχος, νομίζω ότι φταίνε και άλλα για να εξηγήσω για το θέμα της δημοτικής ομάδας. Μετά από αγώνα, στο ξεκίνημα της θητείας μας, μετά από αγώνα πραγματικά για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σύγκληση της δημοτικής ομάδας, ξεκίνησε, έγινε η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, πάντα στην ομάδα μιλούσαν 3, 4, 5, η δεύτερη ομάδα, η τρίτη ομάδα και φτάσαμε τώρα τελευταία 10 μήνες να μην ξαναγίνει δημοτική ομάδα. Και τι έχει γίνει? Αυτοί που μιλούσαμε τελικά καταφέραμε να γίνουν οι κακοί και αυτοί που δεν μιλούσαν να γίνουν οι αρεστοί του Δημάρχου. Νομίζω αυτό είναι κακό. Αυτοί που μιλούσαμε πραγματικά, μιλούσαμε για να δώσουμε τον Δήμαρχο να καταλάβει ότι πρέπει να, κάποια θέματα πρέπει να τα λύσουμε, γιατί πιστεύω ότι ο κάθε δημοτικό σύμβουλος ή αυτός που ασχολείται με τα κοινά πρέπει να έχει να ακούει πρώτα τους δημότες, πρώτα τους πολίτες και μετά να λειτουργεί. Ναι. Γιατί αν πας πάντα στο εγώ τα κάνω καλά, νομίζω ότι κάνεις μόνο λάθη. Να ρωτήσω λίγο, τώρα είστε και λίγο αγχωμένος επειδή είναι η πρώτη φορά. Ναι, είναι σίγουρα πρώτη φορά. Πρώτη είναι σαν τον οδοντίατρο. Μετά την έννοια δεν καταλαβαίνει τίποτε. Να ρωτήσω λίγο, από τη δημοτική σας ομάδα είχατε και αποχωρήσεις, εκτός του ότι είχατε ανθρώπους οι οποίοι επεσήμεναν τα αρνητικά. Είχατε την αποχώρηση του κυρίου Αλεξόπουλου. Σωστά. Ναι. Αποχώρησε και ο θελός ή τον διώξε τον κύριο Αλεξόπουλο? Πιστεύω από λάθος χειρισμούς. Εγώ στεναχωρέθηκα πολύ γιατί είναι ένα αξιόλογο πρόσωπο πραγματικά στην κοινωνία της Αλεξάνδρειας και όχι μόνο. Είχε όρεξη και μεράκι να αλλάξουμε πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν το χειριστήκε καλά και ο Δήμαρχος και έφυγε, που ήταν κακό για το Δήμο, ο κ. Στο να λυθούν μικροδιαφορές, στο να λειτουργεί όπως είπατε η δημοτική ομάδα, θα ήταν και ο Γενικός Γραμματέας. Δεν επιλέξατε Γενικό Γραμματέα. Πώς λειτουργεί ο Δήμος χωρίς τον Γενικό Γραμματέα? Θα βοηθούσε κατά την άποψή σας? Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Πρέπει να βρούμε έναν Γενικό Γραμματέα ο οποίος να είναι καταρτισμένος πραγματικά και γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έναν γραμματέα που να τον αφήσουμε να λειτουργήσει ανεξάρτητα, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση ούτε των αντιδημάρχων, ούτε του Δημάρχου, πραγματικά να το δείξουμε εμπιστοσύνη για να κερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων και πιστεύω έτσι θα πάμε καλά και θα αλλάξουμε όλα. Εννοεί την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων γιατί το κλίμα είναι αρνητικό στους υπαλλήλους? Συμβαίνει κάτι σήμερα γιατί ακούγονται διάφορα σχόλια στην κοινωνία, δεν πάνε και τόσο καλά. Γίνονται παρεμβάσεις, προωθούνται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αρεστοί σε κάποιους κύκλους περί τον Δήμαρχο, κάποιοι άνθρωποι απομακρύνονται, αληθεύουν αυτές οι διαδόσεις. Νομίζω μετά την φυγή του. Την παρέτηση του κύριου Αλεξόπουλου, κακώς ο Δήμαρχος κράτησε το διοικητικό. Εγώ τον Δήμαρχο πραγματικά τον ήθελα να είναι ομπρέλα σε εμάς, στους αντιδημάρχους, να δίνει συμβουλές, αν χρειαστεί να μαλώσει, αν χρειαστεί. Κακώς κράτησε το θέμα το διοικητικό και εκεί ξεκίνησαν όλα στραβά. Χάσαμε την εμπιστοσύνη, δηλαδή υπάρχουν, εγώ τώρα επίσης συζητάω με πολλούς υπαλλήλους, δώσαμε στους υπαλλήλους κάποιοι να είναι αριστοί, κάποιοι να, να τους αγαπάμε και κάποιους εργατικούς, κάποιους να τους έχουμε πιο μακριά. Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο κάποιοι τοποθετούνται πιο εδώ, κάποιοι απ' έξω? Γιατί ίσως να είναι κοντά στον Δήμαρχο, δεν ξέρω, σε κάποιους αντιδημάρχους και να σου πω εγώ αυτό που συνέβη, παρουσία του Δημάρχου, υπάλληλος, πήγαμε τον Δήμαρχο μέσα για να συζητήσουμε για ένα θέμα, σηκώθηκε πάνω, με έφερε τη μούρη εδώ και ο Δήμαρχος το μόνο που τον είπε, σε παρακαλώ κάτσε κάτω. Που για μένα έπρεπε να περάσει εδώ. Δηλαδή είμαι υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ του διαλόγου, αλλά υπέρ της τιμωρίας. Εμείς τώρα φτάσαμε πραγματικά να έρχονται υπάλληλοι 7 η ώρα, 7 και 4, 7.30, 8. Δηλαδή
χάσαμε κάποια. Δηλαδή αυτό πραγματικά ο υπάλληλος είναι 8 ώρες, 8 ώρες στο γραφείο. Δηλαδή έρχεται, βλέπω οι υπαλλήλους έρχονται με σφιγμένοι. Δηλαδή να τον δώσουμε πραγματικά να τον ξεζωμίσουμε την έτσι τη λαϊκή λέξη. Να τον δώσουμε πραγματικά να αγαπήσει αυτό. Πράγμα, να τον δώσουμε να καταλάβει ότι από αυτό το φορέα θα πάρει σύνταξη. Από αυτό το φορέα τον αγαπήσει. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε όλα αυτά. Μάλιστα. Η Μάρκου, η κυρία Κοταΐδου έβγαλε μία ανακοίνωση ή εν πάση περιπτώσει τοποθετήθηκε για την λειτουργία της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι είναι λυπής η ενημέρωσή τους, είναι κακή η στάση τους κτλ. Πρώτα απ' όλα ήθελα να μου πείτε πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι η σύμβουλος του Δημάρχου τοποθετείται για την αντιπολίτευση, το θεωρείτε ότι είναι μέσα στα επιτρεπτά ή εκτός των επιτρεπτών ορίων? Εγώ νομίζω ότι θα πάω λίγο στους υπαλλήλους, νομίζω είναι λάθος και εκθέτει το Δήμαρχο, πρέπει πραγματικά να καθίσει να ασχοληθεί, γιατί πιστεύω ότι το ΕΣΠΑ πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και δεν ξέρω οι δυνατότητες και αν μπορεί, αφού τη δίνει πιστεύει και ο Δήμαρχος, να ασχοληθεί με το ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα και όχι να ασχολείται με τους υπαλλήλους. Υπάρχουν οι προϊστάμενες του κάθε τμήμα ή είναι αυτοί υπεύθυνοι και όχι η κυρία. Τι ακριβώς κάνει τώρα για να έχουμε εικόνα, δηλαδή, γιατί εγώ σας ρώτησα για την αποθέτηση για την αντιπολίτευση. Ναι, από ό,τι έχω μιλήσει με κάποιους υπαλλήλους, κάνει παρεμβάσεις. Στο οικονομικό, στις προμήθειες. Η κυρία Κοταΐδου. Ναι, δηλαδή. Η σύμβουλος του Δημάρχου. Η σύμβουλος του Δημάρχου πιστεύω ότι λειτουργεί. Θέλει να λειτουργεί σαν γραμματέας. Δεν ξέρω, σαν να εκτελήσει τα χρέη του. Να εκτελήσει. Γιατί δεν μπορούσε να πάρει ως γραμματέα να τελειώσει η ιστορία. Να είναι γραμματέας του Δήμου. Θα ήταν πιο καθαρό τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Και στο δεύτερο ερώτημα που κάνατε, νομίζω. Ο Δήμαρχος δεν πρέπει να το ήξερε αυτό, έτσι πιστεύω. Το ότι έκανε επιστολή και κατηγόρησε την αντιπολίτευση και τον τύπο, νομίζω δεν έχει το δικαίωμα αυτό, έτσι πιστεύω. Αν θέλει να κατηγορήσει, να βάλει υποψηφιότητα, να εκλεγεί και μετά να κατηγορήσει. Πιστεύω αυτοί που σε εμπιστεύτηκε ο λαός, ας είναι στην δημότητας, στην αντιπολίτευση, και όταν βρέθηκε πολίτης, γιατί είπε κάποια στιγμή ότι λειτουργήσε σαν πολίτης, και όταν βρέθηκε πολίτης να την γράψει, να κάνει μια καταγγελία, απείλησε με μηνύσεις. Νομίζω έκανε αγωγές. Έκανε αγωγή. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Το σφάλμα είναι το δεύτερο σκέλος. Στο πρώτο ενδεχομένως και να είχε το δικαίωμα, όπως είπατε, ως πολίτης να πει την άποψή του, το σφάλμα είναι στο δεύτερο σκέλος ότι όταν της ασκήθηκε κριτική, προσέφυγε στη δικαιοσύνη, όπως και βεβαίως θα ζητήσω μετά να σχολιάσετε λίγο και τη στάση του Δημάρχου, αλλά λίγο παρακάτω, πριν φτάσουν εκεί. Θέμα το οποίο θα το συζητήσετε ως ονού, που είναι το θέμα της έκδοσης εφημερίδας. Θέλω να πείτε λίγο τη δική σας άποψη. Εγώ νομίζω ότι η εφημερίδα δεν είναι το παρόντος, αλλά πιστεύω ήταν λάθος χειρισμός. Αυτό που είπα και τη στιγμή αυτή που βρίσκομαι εγώ εδώ, πιστεύω αν συνεδριάζαμε, δεν θα βρισκόμουν εδώ. Γιατί θα είχα κάπου να πω αυτά που έχω να πω. Έπρεπε να γίνει πρώτα ομάδα, να συναποφασίσουμε, και μετά να βγούμε και να πούμε θα κάνουμε εφημερίδα. Νομίζω ότι επειδή πραγματικά άκουσα κάποιους συναδέλφους να λένε θα κάνουμε εφημερίδα για να χτυπήσουμε κάποιον έντυπο τύπο, δεν ξέρω τι τύπο να χτυπήσουμε, νομίζω είναι λάθος η σκέψη. Πιστεύω ότι η εφημερίδα δεν πρέπει να βγει σε αυτή τη στιγμή. Τέτοια άποψη δηλαδή η οποία εκφράστηκε. Ναι. Θα κάνουμε εφημερίδα για να χτυπήσουμε άλλη κοινωνία. Να χτυπήσουμε γιατί γράφει τα κακό σκήμενα. Νομίζω ότι πρέπει όταν γράφουν για μας για τα κακό σκήμενα, πρέπει να προσπαθούμε να διορθώνουμε. Αν εμείς γίνουμε σωστοί, υπάρχουν έντυπα μέσα, υπάρχουν μέσα τα οποία το έργο μας. Αυτό με ενδιαφέρει γιατί τον γνωρίζω τον Κυρίνη τον Παναγιώτη και το θεωρώ ένα δημοκρατικό πολίτη. Το δέχτηκε αυτό να εκδώσει ο Δήμος εφημερίδα για να φημώσει μια άλλη εφημερίδα. Δεν ξέρω, εγώ τώρα ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν εγώ τώρα μίλησα με συναδέλφους. Α, λέτε ναι. Ξεχωριστά. Ναι, με συναδέλφους. Ωραία. Δεν ξέρω αν η σκέψη του Δημάρχου ήταν αυτή. Και νομίζω ότι από ό,τι άκουσα θέλουν να βάλουμε κάποιον διευθυντή να διευθύνει από τα μέσα, σωστό, τα ελληνικά μέσα. Νομίζω ότι είναι λάθος. Και αν αποφασίσαμε να κάνουμε εφημερίδα, πιστεύω να βρούμε ένα παιδί το οποίο δεν είναι καταρτισμένο, να είναι ανεξάρτητο, να λειτουργήσει εφημερίδα. Νομίζω ότι δεν είναι το παρόντος. Έχουμε να λύσουμε πάρα πολλά. Τι κακό θα είχε αν επιλεγόταν στη θέση αυτού που θα εξέδε την εφημερίδα ένας ευφυής άνθρωπος ο οποίος ανήκει στα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τη δημοσιογραφία στην Αλεξάνδρεια. Ναι, αυτό να προσπαθήσουμε. Μάλιστα. Αυτό να προσπαθήσουμε. Πείτε, ασκείτε
τα καθήκοντά σας ελεύθερα, παρεμβαίνει κανένας στην διαδικασία, έχετε προβλήματα, πάει καλά ο Δήμος σε ό,τι αφορά τα σχολεία και την... Είστε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σωστά? Στην πρωτοβάθμια. Πάει καλά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύω, αυτά που ακούω πραγματικά, έχουμε γύρω 67 σχολεία. Εδώ πραγματικά λειτουργήσε το εμείς. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τους συναδέλφους, τον Κρυκεντή, τον Γιάννη και τον Ράπτη, τον Δημήτρη. Θέλω να συγχαρώ την Σχολική Επιτροπή όλη. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διευθυντές, τις προϊσταμένες όλους, γιατί πραγματικά λειτουργήσαμε στο εμείς. Καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, γιατί πιστεύω ότι μπορεί ο Δήμος να είναι μεγάλος, μπορεί οι αποστάσεις όμως είναι μικρές και πρέπει πραγματικά να γίνουμε αληθινοί. Να μπορούμε να κοιτάμε κατάματα τον πολίτη για να μπορούμε πραγματικά να μας εμπιστευτούμε. Αυτό καταφέραμε, λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα, καταφέραμε να κάνουμε νοικιαζόμενα αυτοτυπικά σε όλα τα σχολεία, κάναμε το πρωτόκολλο παραλαβής, γιατί δεν μπορούσα να φανταστείς, μπαίναν μέσα στο σχολείο τώρα ό,τι μπαίνει, υπογράφει ο διευθυντής με τις δύο δασκάλες, και ελέγχουμε το τι μπαίνει, ελέγχουν οι διευθυντές πρώτα τις τιμές. Κάναμε τα τηλέφωνα, βρήκαμε κάποια χρέη, τα τηλέφωνα τα ξεπληρώσαμε. Τα φέραμε τώρα στο αφημί της Σχολικής Επιτροπής και έρχονται στο Δήμο και τα πληρώνει ο Δήμος. Τώρα πήραμε πρόσφατα γύρω στα 15 κομπιούτερ επειδή είχαμε προβλήματα. Πραγματικά με όρεξη και στο εμείς και καταφέραμε πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι ούτε εγώ μόνος, ούτε εσύ μόνος, κανένας δεν μπορεί πραγματικά να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Ποια κατά την εκτίμησή σας είναι η στάση της ασκή, τα καθήκοντά της όπως έπρεπε, έρχεται διαβασμένη, έρχεται μελετημένη, ή έχετε και εσείς την ίδια άποψη με την κυρία Κοταΐδη που λέει ότι έρχεται αδιάβαστη και δεν ασκεί τα καθήκοντά της όπως θα έπρεπε? Απλώς νομίζω ότι δεν τα ασκεί όπως πρέπει. Λίγο θέλω να συγχωρέσω τον κύριο Δημητριάδη, γιατί μετά από 12 χρόνια δήμαρχος. Ίσα, η εμπειρία του έπρεπε να το πει. Ναι, απλώς ίσως να είναι κουρασμένος. Κάποιοι της αντιπολίτευσης έχουν το μυαλό τους το 19, ποιος θα πάρει το χρήσμα ή ποιος θα πάρει το δακτυλίδι. Και πιστεύω ότι δεν ασκούνται τα καθήκοντα και, σωστά σαν αντιπολίτευση, και πιστεύω αυτό κάνει κακό και στο Δήμο. Κάνει κακό στο Δήμο και σε εμάς. Να ρωτήσω, από τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν εκεί και τα οποία γνωρίζουμε, βλέπετε κανέναν ο οποίος, ποιοι καταρχήν διεκδικούν από την αντιπολίτευση, και αν από αυτούς ξεχωρίζετε κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ισχυρό αντίπαλο στις επόμενες εκλογές? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω. Απλώς αυτό που θέλω να πω εγώ πραγματικά, πρέπει να σταματήσει αυτό το κεντροαριστερά, το κεντροδεξιά. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δούμε τους δημότες. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα. Και πού ανήκει ο καθένας, ας το δείξει στην κεντρική. Πρέπει να βγάλουμε δηλαδή απ' έξω, λέτε, απ' έξω τα κόμματα, ναι, και ναι, να γίνουν αθροίσεις προσώπων. Να μπουν άτομα τα οποία να έχουν όρεξη, μεράκι, διαφάνεια, για να μπορέσουν να διοικήσουν. Γιατί πιστεύω ότι, επειδή εγώ είμαι και λίγο, κάποια στιγμή τους έχω πει και τους συναδέλφους, ότι εγώ είμαι πιο μεγάλος και πολύ πιο μικρή από μένα, τους είπα πραγματικά πρέπει να δείξουμε πρόσωπο. Τέτοιο πρόσωπο, γιατί έχετε μικρά παιδιά, μεθαύριο τα παιδιά σας να καμαρώνουν για τους γονείς τους. Δηλαδή να δείξουμε την εργατικότητα, τη συμπεριφορά. Δυστυχώς λείπουν πολλά πράγματα και πιστεύω ότι εάν δεν αλλάξουμε, δεν θα είναι καλή πολύ. Έχετε επικοινωνία, συνομιλείτε, συζητάτε τα προβλήματα αυτά, είστε αποκομμένοι. Ποια είναι η θέση σας δηλαδή γενικότερα έναντι της Δημοτικής Αρχής? Ανήκετε στην πλειοψηφία. Απλώς σαν Παναγιώτη Κυρίνη, πραγματικά το θεωρώ φίλο, ξεκινήσαμε μαζί. Εγώ για να φτάσω να βάλω ψηφιότητα πραγματικά δέχτηκα πάρα πολύ πίεση από την οικογένειά μου. Έχω ένα παράπονο δηλαδή που ξέχασε πολλά πράγματα πολύ γρήγορα. Αυτό πραγματικά με στεναχωρεί. Πιστεύω ότι έκανε κάποια λάθη. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω τώρα στην λειτουργία. Για πείτε μου. Στη λειτουργία. Όταν έφυγε ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε τον από το πλατή
τον κύριο Δριστά και τον έφερε στον Δήμο. Στο Δήμο. Άφησε κέφαλο το πλατή. Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος καποδρυσιακός με 14 χωριά. Αυτή τη στιγμή στο πλατή ενεργεί η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Ελείψε αντιδημάρχου, λέτε, ο οποίος ήταν υπεύθυνος. Είναι μέγα λάθος. Και στο πλατή και στην Αλεξάνδρεια ο Δριστάς έκανε 8 χρόνια δήμαρχος. Είναι μόνο για το γνήσιο της υπογραφής. Για μένα είναι λάθος. Ο ίδιος ο κύριος Δριστάς τι λέει γι' αυτό που είναι μόνο για το γνήσιο της υπογραφής. Ως πρώην δήμαρχος, σωστά το θέσατε. Δεν ξέρω, πνίγεται, δεν τον άκουσα ακόμη να μιλήσει, δεν ξέρω γιατί. Για μένα αυτό ήταν, είναι μέγα λάθος. Γιατί, κύριε Καφτεράνη, πραγματικά εγώ, αν ήμουν δήμαρχος, θα λειτουργούσα διαφορετικά. Δηλαδή, δίπλα στον αντιδήμαρχο, θα έβαζε και τεταλμένους συμβούλους. Ναι. Πραγματικά να ελέγχουμε, να συμβουλεύουμε μαζί. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα πει και το δήμαρχο, για μένα κάθε Παρασκευή, μία με τρεις, η προϊστάμενη των υπηρεσιών. Να έχετε μία ενημέρωση. Μία ενημέρωση. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Ο υπερσυγκεντρωτισμός νομίζω ότι είναι κακό. Δεν ξέρω, έτσι, να το πω λίγο χαμογελαστά, δεν ξέρω, η καρέκλα αλλάζει το δημάρχο, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έπρεπε ο δήμαρχος να κρατήσει το διοικητικό και το οικονομικό. Πήρε κάτι και τις προμήθειες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υλικά στα σχολεία. Ναι. Ειδικά καθαριότητας. Δεν έχουμε τρόφιμα για τους παιδικούς σταθμούς. Δεν έγιναν οι μελέτες. Δηλαδή, παρεμβαίνει τώρα σε μένα, για να πάρω εγώ τώρα 5 κιλά μπουκιά, 15 κιλά για ένα σχολείο, πρέπει να ρωτήσω τον Δήμαρχο. Πρέπει να πάει χαρτί στον Δήμαρχο. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω, που πνίγομαι πραγματικά, εάν δεν μας έχει εμπιστοσύνη, να μας πει να το πάρει όλο ο Δήμος για να φύγουμε. Δηλαδή, είναι λάθος αυτό. Είναι μεγάλο λάθος. Ναι. Συνάδελφοί σας, αντιδήμαρχοι, αξιόλογα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Πλειοψηφίας, δεν θέτουν τέτοια θέματα στον Δήμαρχο, ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι αρχή ενός ανδρός, εδώ είμαστε κι εμείς. Θα πρέπει να κατανείμει τις αρμοδιότητες κτλ. Δεν το θέτει κανένας αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, δυστυχώς καταφέραμε αυτό που να κάνουμε ο καθένας από ένα μαγαζάκι και να μας νοιάζει το δικό μας το μαγαζί να πάει καλά. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει εμένα, τι γίνεται στην ΚΕΔΑ, τι γίνεται στο ΕΠΑΚΟ, τι γίνεται στα νομικά πρόσωπα τα άλλα, δεν ξέρω να απαντήσω. Είναι λυπηρό. Γιατί πραγματικά δεν μαζευόμαστε και έχω πει το Δήμαρχο. Την τελευταία συνάντηση που είχαμε, τον είχα πει, δεν θα ξανάρθω εάν δεν ακούσω φουρνούλες. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή, να τα βλέπουμε όλα καλά. Πίσω από τις πλάτες, οι συνάδελφοι όλοι λένε τα ίδια πράγματα, απλώς τα λένε δημοσίως. Δηλαδή δεν μπορεί να μην κάνουμε αυτό που είπαμε. Όταν πήγα το πρώτο χωριό που πήγα εγώ, γιατί δεν είχα και εμπειρία, αλλά πήγα σε κάποιο χωριό για να ζητήσω ψήφο, μου λέει δεν μπορείτε να κάνετε και εσείς, δεν πιστεύω να κάνετε και εσείς σαν τον Δημητριάδη, 3,5 χρόνια δεν ήρθε εδώ. Μάλιστα. Τώρα είναι ο κύριος Δήμαρχος, θα άκουσα και η δημοτική ομάδα. Τι προτίθεστε να κάνετε τις επόμενες μέρες, ποιο είναι το επόμενο βήμα σας δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ πραγματικά αυτό που έκανα σήμερα, έτσι, το έκανα και με πόνο ψυχής. Θέλω να στηρίξω. Γιατί να σας πω ότι στεναχωριέμαι για τους δημότες. Γιατί στο φινάλι δεν έχω να δώσω λόγο ούτε στον Δήμαρχο, ούτε έχω να δώσω λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους που με στηρίξαν. Σωστά. Και θέλω να είμαι πραγματικά, δεν με νοιάζει, καταρχήν δεν με νοιάζει το 19. Θα πω ότι θέλω το 19 αφού πραγματικά προσφέρουμε έργο. Όχι όμως έχω αυτό σκοπό. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ τώρα κάποιοι έχουν αυτό σκοπό το 19. Δηλαδή πάμε τώρα στα ληψοπρόθεσμα να πω ένα πράγμα. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε όπως είπε το Χάρη επειδή χρωστάει, γιατί το 19 αφήστε να πει για το 19. Δηλαδή πρέπει να σε μαζέψουμε, έφτασε η χώρα εδώ, έχουμε ευθύνες για τα παιδιά μας, για τη συνέχειά μας. Δηλαδή δεν πρέπει να δώσουμε ένα άλλο μήνυμα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια με βάση την γνωριμία που έχετε, ξέρετε τον Παναγιώτη Κυρίνη, τον ξέρετε και ως προσωπικότητα και ως φίλο, έχετε κάνει και παρέα, έχετε πιει και κρασί μαζί. Θεωρείτε ότι θα συνεχίσει την ίδια πολιτική? Θεωρείτε ότι υπάρχει επίδραση κάποιων ανθρώπων γύρω του οι οποίοι τον οδηγούν σε λάθος κατεύθυνση? Θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και ελπίζετε σε αυτό? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Εγώ πιστεύω ότι αν το καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι. Δηλαδή προχθές ένας συνάδελφος μου λέει στράβωσες. Λυπάμαι. Στράβωσα εγώ. Γιατί λέω την αλήθεια, γιατί λέω το σωστό. Το λέω είναι λάθος. Πραγματικά είμαι όλοι μαζί. Πάμε στο εμείς. Και τον πείσουμε. Δηλαδή να κρατήσει αυτό στη δημαρχία, σαν δήμαρχος. Να μπουν οι αντιδήμαρχοι. Να μπουν οι ενταλμένοι σύμβουλοι.
να μπει ο αντιδήμαρχος πέστονται οικονομικών, διοικητικού, να μπει υπεύθυνος αντιδήμαρχος στις προμήθειες, να ελέγχουμε. Δηλαδή τώρα σου πω κάτι, οι υπουργές παραδείγματος χάρη, τα υπουργές ήρθαν τώρα, ένα καλοκαίρι που θα πάψουμε σχολεία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, δηλαδή πιστεύω όμως ότι εάν βρεθούμε όλοι κοντά, γιατί πιστεύω ότι αυτοί που είναι κοντά του, λυπάμαι, τον οδηγούν σε λάθος δρόμο και φτάσαμε, δηλαδή φτάσαμε, αυτοί που μιλάνε για το σωστό, νομίζω ότι είναι οι εχθροί. Λοιπόν,